Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακά το πρωινό σήμερα και σας έχω κρατήσει κάτι πάρα πολύ special. Μόλις το παρέλαβα, μόλις μου το έφερε η Speedex, εντάξει, μην ήρθα να τραγουδήσω από μέσα μου το δεν περίμενα από Στάθης, πως λέει το τραγούδι. Να πούμε ότι εδώ λογικά, εκτός και αν δεν τα λέω τζάμπα όλα αυτά, λογικά εδώ είναι το Poppin' Box, γιατί βλέπω μας γράφει My Protein, εξάντε δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά με πρώτη σίγουρα ανήκει στον The Hat Group, πάνω μας γράφει The Hat Group για αυτά. Αν και τελευταία είχαμε παραλάβει και ένα Z-Box, πάλι δύο Z-Box βασικά μέσα σε ένα παρόμοιο κουτί. Εδώ λογικά αλλάξαν και τα κουτιά, δεν ξέρω. Και τώρα εδώ, αν βλέπω καλά, να δω το warehouse λίγο που βρίσκεται αυτό. Εδώ το warehouse μας έρχεται από Άμστερνταμ, οπότε έρχεται, αυτό το κουτί έρχεται από warehouse του The Hat Group από το Άμστερνταμ, από την Ολλανδία, από ολλανδικό warehouse. Έχουν παντού. Έχουν παραλάβει από Ισπανίες, από Αυστρίες, από Γερμανίες, Γαλλίες. Από παντού, από παντού, Πορτογαλίες, έχουν παραλάβει από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης, μπορείς να πεις εισαγωγικά. Να πούμε ότι το Poppin' Box είναι μια γαμάτη συνδρομητική υπηρεσία για όλους τους Funko Pop συλλέκτες, μιας και εγώ έχω και τη μεγάλη συνδρομή με τα 12 pop του μήνα και βγαίνει κάπου στα 8 ευρώ το κομμάτι, περίπου εκεί, συμφέρει πάρα πολύ και αρκετές φορές και στα τελευταία είδαμε μεγάλα κομμάτια, Pop Rides, Pop Movie Moments, ξέρω εγώ, ή μεγάλα πιο άλλα, τα άλλα Pop Deluxe, πώς τα λένε. Εδώ τώρα όμως εντάξει, και έρχονταν και σε πολύ μεγάλα κουτιά. Εδώ το κουτί δεν το βλέπω τόσο μεγάλο. Δηλαδή, σαν μέγεθος σε σχέση με τα άλλα, φαίνεται λίγο μισό σε σχέση με τα άλλα. Αν και θα δούμε τώρα, εντάξει, μπορεί εδώ απλά να τα σδριμώξανε πολύ. Αν και μάλλον εδώ δεν θα έχουμε μεγάλο, θα έχουμε 12 μικρά. Και δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τι να περιμένω. Εντάξει, εγώ έβαλα τώρα εκ του ασφαλού μπλούζα Star Wars να πούμε, γιατί λογικά έχουν βγει Infinity War, έχουν βγει τα Yu-Gi-Oh, έχουν βγει τα Jurassic World, Harry Potter, ξέρω εγώ, έχουν βγει πάρα πολλές σειρές. Και λογικά όμως εγώ βάζω αυτή την μπλούζα γιατί εκ του ασφαλού όλο και κάποιο θα έχουμε από το Solo μέσα. Το Star Wars του, η ταινία του Solo. Πάμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε τι παίζει, να δούμε τη σημερινή δωδεκάδα μας στο περίπου έτσι. Με αυτό το περίεργο σκηνή, με αυτό την περίεργη ταινία μάλλον με τα σκηνιά. Βασικά, όχι, είπαμε θα τα ανοίγουμε πλέον πιο εκπληκτικά, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε πάνω λίγο bubble wrap, καλό αυτό. Όχι bubble wrap, το πιο premium, το πιο χοντρό bubble wrap, ας πούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Βασικά, να τα ανοίξουμε όλα. Ας ξεκινήσουμε να βγάζουμε. Ξεκινάμε με Harry Potter, ο Lockhart. Τζίλντερ, πώς τον έλεγε αυτό που σου φαίνεται, ο Lockhart, τέλος πάντων, ο χαζός καθηγητής που έγραφε και καλά να πούμε εκεί ότι πολεμούσε και ξέρω εγώ και τελικά ήταν παπαντζής. Όλα ήταν παπαντζής ιστορίες όσα έγραφε. Όταν κατέβηκε κάτω στην κάμαρα με τα μυστικά, απέδειξε, έδειξε βασικά ποιος ήταν πραγματικά. Εκεί που άρχισε να πακετάρει και όλα τις βαλίτσες αυτά και να φεύγει. Ωραία, ωραία, από την καινούργια σειρά και νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία σειρά του Harry Potter που έχει βγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ξεκινάμε με Harry Potter. Εντάξει, καλή θεματολογία, αγαπημένη θεματολογία από τις βασικές που μαζεύω. Και συνεχίζουμε με Harry Potter. Το Harry Potter με τον ίδιο Harry Potter με ένα μανδραγόρα στο χέρι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η σειρά είναι καθαρά από το Harry Potter 2 η κάμερα με τα μυστικά. Από εκεί έρχεται αυτό το κουτί. Αυτό το κουτί έρχεται κατευθείαν από την κάμερα με τα μυστικά, γι' αυτό άργησε τόσο πολύ να έρθει. Το Pop Harry Potter νούμερο 55. Πίσω αυτή είναι η σειρά. Περιμένω τώρα και από εδώ το νούμερο 62. Τον σχεδόν ακέφαλο Νίκα, αλλά την έκδοση του Glow in the Dark από το San Diego Comic Con. Αν και από ό,τι είδα και η απλή του έκδοση έγινε ένα μπέρδεμα και είναι και εκείνη η Glow in the Dark, σε κάποιους τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Εδώ αυτό φαίνεται βαρύ και μεγάλο λογικά. Τελικά έχουμε μεγάλο. Ναι, ρε φίλε, είναι η Daenerys Targaryen πάνω στον Πέτρινο Θρόνο ή στον Dragonstone Throne. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι εδώ πέρα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Pop Game of Thrones νούμερο 63. Αυτή, αν θυμάμαι καλά, θεωρείται Pop Deluxe. Οπότε να ξεκινάει ήδη να συμφέρει πάρα πολύ το κουτί. Οπότε και έχουμε και καιρό να ανοίξουμε το μεταξύ. Τον προηγούμενο μήνα, το κουτί του Ιουλίου που έφτασε Αύγουστο, είχα μόνο ένα κομμάτι, μόνο μια ντίβα. Αλλά ακόμα και εκεί, δηλαδή επειδή τώρα η ντίβα χρεώνει κάπου στα 8 κάτι ευρώ για το κάθε pop και κάνα 3 ευρώ τα μεταφορικά, βγήκε 10 ευρώ. Το ντιβάκι από το Overwatch που πάει κάπου στο 40 κοντά, 5 πάνω, 5 κάτω περίπου εκεί, γιατί είναι ένα μεγάλο, ένα oversized pop και καλό. Όχι, βασικά νομίζω πολλά λέω. 40 εκεί περίπου συνήθως θα ράει πιο πολύ. Μπορείς να πεις εκεί. Σήμερα εντάξει είμαι προετοιμασμένος να φύγω για άλλη μια φορά από το πλάνο. Για να συνεχίσουμε να βγάζουμε κομμάτια. Ω ναι, αγαπημένη θεματολογία, μιλάμε για Marvel, Pop X-Men και έχουμε εδώ τον Κολοσσό. Κολοσσούς. Εδώ αυτό πρέπει να είναι από το Parody. Δεν το Parody αν θυμάμαι καλά. Pop Marvel νούμερο 316. Γενικά αυτή η σειρά. Ωραίο. Εντάξει. Καλό. Γιατί έχουμε και την Domino, τον Game, τον Colossodomo, δεν έχουμε, έχουμε την Negasonic. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε αυτή εδώ ένα πολύ ωραίο κομμάτι που και σκεφτόμουν εντάξει τελευταία να την πάρω, λέω μην γίνει καμιά στραβή και χαθεί τίποτα, αλλά εντάξει αφού την είχαμε έτσι και μόλις 8-9 ευρώ ας πούμε, που αυτή πηγαίνει κάπου κοντά στο 30. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε να βγάζουμε. Τσ, τα έχουμε εδώ.
Ναι, έχουμε και τον Cable. Εδώ από το Deadpool λέει, όχι, βασικά. Ναι, όχι, η ίδια είναι. Απλά δεν ξέρω γιατί το κάνανε ακριβώς αυτό. Τα κουτιά τους είναι διαφορετικά, άλλα χρώματα. Το ένα μας γράφει X-Men, το άλλο μας γράφει Deadpool. Είναι ακριβώς τα ίδια τέτοια. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Θα το κοιτάξω, θα το ψάξω λίγο. Γιατί ίσως βγήκε αυτό πιο μετά, ξέρω εγώ πιο πριν. Απλά αυτός ήρθε λίγο χτυπημένος. Συνηθισμένο φαινόμενο και τώρα όπως βλέπω πως θα στρίμωξαν μέσα εδώ όλη την τουζίνα. Θα έχουμε κι άλλα θεματάκια λογικά. Ελπίζω πως όχι όμως. Εντάξει, αυτά παλεύονται. Αυτός είναι το πρώτο χτυπημένος που βγάζουμε. Pop Marvel νούμερο 314 και αυτός από το Parody. Πάρα πολύ ωραίος. Ο Κέιμπλα τώρα σας πούμε. Ο Καλώδιος. Ωραίος. Αγαπημένη θεματολογία Marvel. Εντάξει, τα νούμερα της Marvel θέλω να. Όχι, αν είναι όχι να τα κλείσω, να συμπληρώσω όσο περισσότερα μπορώ. Για να συνεχίσουμε να βγάζουμε τώρα. Λοιπόν, πιάνουμε εδώ. Τα έχουν συμβαγμένα έτσι μέσα. Και ούτε προστατευτικά όταν αυτά βγάλαμε λίγο μπάμπλε από πάνω. Έχουμε τον Ρόναλντ Βίσλι, τον Ρόν όπως μας τον γράφει βασικά εδώ. Pop Harry Potter νούμερο 56 και αυτός με τον Μανδραγόρα. Εκεί στην Professor Sprout, πώς την έλεγα, να θυμάμαι καλά. Και εκεί που κάνανε πάνω τα μαθήματα, ό,τι είχαν να κάνουν έτσι με κυπουρική και αυτά, ξέρω εγώ, και με τους Μανδραγόρες και αυτά. Πλάκα είχε εκεί πέρα. Μόλις έβγαλε τον Μανδραγόρα από την. Από την γλάστρα, ξέρω εγώ, που ούρλιαζε και έπρεπε να φοράς αυτά εδώ στα αυτιά για να μην λιποθυμήσω. Ναι, ποιος και λιποθυμήσει και να θυμάμαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Κέμπλε έχει χτυπηματάκια όμως, το είναι λίγο foul. Έχουμε εδώ την Negasonic, λογικά. Ναι, Negasonic, την Aswarhead. Ωραία, εδώ τι μας έστειλαν όλη τη σειρά. Ποια μας μένει μόνο η Domino, μπορεί να είναι και η Domino μέσα στο κουτί. Pop Marvel νούμερο 317. Δεν βλέπω Star Wars μέχρι στιγμής και αγχώνομαι. Δεν πήγα σε Marvel ακόμα πιο σίγουρα πράγματα να πούμε. Νομίζω ότι κάθε φορά έστω και από ένα σούμε Star Wars το έχουμε εκτός από σήμερα προς το παρόν τουλάχιστον. Όχι πρέπει να έχουμε ακόμα κομμάτια να βγάλουμε. Δεν νομίζω να κλείσαμε. Ναι, έχουμε και. Ωooo, ναι, ρε φίλε. Η Ghost από το Ant-Man and the Wasp. Α, και αυτή. Ναι, αυτή όπως την έπιασα μάλλον ήταν στην κάτω γωνία, τελείως κάτω. Οπότε έχει και χτυπηματάκι λογικά από εκεί. Αν όπως την έβγαλα, αν ήταν έτσι, ας πούμε και την έβγαλα έτσι. Μάλιστα. Δεν πειράζει, μικρό το κακό είναι πίσω το χτύπημα. Pop Marvel νούμερο 342. Η Ghost, μ' άρεσε πάρα πολύ η Ghost. Η Ghost έτσι με θύμισε, η ηθοποιός μάλλον με θύμισε μια. Σαν να πάρεις τη Φουρέρα και τη Στικούδη και τις κάνεις ένα και βγάλεις ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και βγει η ηθοποιός που έπαιζε την Ghost. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και σαν χαρακτήρας και σαν γυναίκα ήταν πάρα πολύ ωραία. Εννοείται λοιπόν. Για να συνεχίσουμε, έχουμε να βγάλουμε κι άλλα, έχουμε να βγάλουμε κι άλλα. Πιάνουμε εδώ, τι έχουμε τώρα εδώ, μεγάλο, μεγάλο πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να πιάνουμε μεγάλο, αλλά πριν βγάλω το μεγάλο, βγάλω το μικρό. Έχουμε κι άλλο μεγάλο, πού τα χώρισαν. Ο Tom Riddle, μάλιστα. Ο. Εντάξει, και αυτός από το 2, εκεί με την κάμερα μυστικά που είχε το ημερολόγιο που δώσε στην Τζίνι και γίνανε ό,τι γίνανε τέλος πάντων. Εκεί το ημερολόγιο του ήταν. Και εντάξει, ο κλασικός Λόρδος Voldemort πριν γίνει Λόρδος Voldemort. Ή ο ξέρεις ποιος. Pop Harry Potter νούμερο 60. Τι κάνανε εδώ, μας στείλανε όλη τη σειρά. Για έμεινε η Τζίνι και ο σχεδόν ακέφαλος Νίκ. Το σχεδόν ακέφαλος Νίκ τον βρήκα, απλά τον περιμένω. Βασικά όχι, μου έχει έρθει ήδη, απλά είναι στα. Πω που λέμε ότι έχουν μείνει. Έχουν πάει κάτω στο υπόγειο. Και αυτά μην νομίζετε. Μόλις θα βγάλουμε, θα ξαναβγούν στην κούτα και θα πάμε πάλι στο υπόγειο. Απλά έπρεπε να το δείξω γιατί άργησε που άργησε πάρα πολύ να έρθει. Λοιπόν, έχουμε και ακόμα ένα μεγάλο, αλλά πριν πάμε στο μεγάλο. Όχι, δεν πιάνω κάποιο άλλο. Οπότε λογικά μόνο αυτό το μεγάλο έμεινε και δεν ξέρω πώς θα το βγάλουμε. Ναι, ωρε φίλε, τι λες τώρα, αλλά λίγο χτυπημένος κι αυτός. Γιατί κι αυτόν όπως τον βγάλαμε ήταν μάλλον εκεί στη γωνία. Ναι, ρε φίλε. Ο Night King και ο Icy Vizero και είναι Glow in the Dark εννοείται αυτός από τη μαμά του. Έτσι δεν χρειάστηκε κάποιο exclusive να βγει για να είναι Glow in the Dark. Αν και είναι τα μάτια του, μόνο να θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε δύο μεγάλα σε αυτή την κούτα τελικά. Γι' αυτό ήρθαν και χτυπημένα. Χωρέσαν όλα αυτά σε αυτή την κούτα. Έχει άλλο κομμάτι μέσα. Έχει και ακόμα δύο κομμάτια κιόλας. Μάλιστα, ναι, γιατί εδώ όχι. Έχουμε, πρέπει να έχουμε, όντως έχουμε λίγα έξω. Pop Game of Thrones νούμερο. Α, βασικά όχι, Pop Rides. Pop Rides 58. Αυτός έχει νούμερο. Η αρρύθμιση του πάει στα Pop Rides. Γιατί δεν είναι στην κατηγορία Game of Thrones, είναι στα Pop Rides. Λογικά, αν δεν άλλαξαν κάτι, αλλά θυμάμαι ότι ένα καιρό έτσι δούλευαν τουλάχιστον τα νούμερα στα Pop Rides. Αυτός τώρα πώς θα μπει εδώ, ναι, είναι θεματάκι. Λοιπόν, ας τον βάλουμε αυτόν κάπου εδώ. Ωραίος. Και αυτό, αυτά τα δύο κομμάτια βασικά σαν να έχει διαβάσει το Pop in the Box σκέψεις μου. Γιατί ήθελα να τα τσιμπήσω, να μην τα χάσω από το Game of Thrones. Γιατί είναι και ωραία κομμάτια και μεγάλα έτσι και τα ήθελα. Και τον Ice Viserion και την Daenerys πάνω στον θρόνο του Dragonstone. Αλλά τελικά μας το έστειλε το Pop in the Box. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εγώ, ναι, εντάξει. Θα δούμε πώς θα χωρέσω πάλι. Το πιο πιθανό είναι να μην χωρέσω πάλι γιατί έχουμε ακόμα δύο κομμάτια να δούμε.
Και αν θυμάμαι καλά και αυτά του Harry Potter ήταν, αν τα μη πρόσεξα λίγο καλά. Εδώ έχουμε την Hermione Granger, Pop Harry Potter νούμερο 57, αν είδα καλά, ναι. Με το Μανδραγόρα της και αυτή και το τρισέτη τους βγαλάνε το Μανδραγόρα. Πάρα πολύ ωραία, αν και εντάξει λίγο lame η όλη φάση. Γιατί και οι τρεις στην ίδια στάση να κρατάνε το Μανδραγόρα, ξέρεις Φάνκο, εντάξει μπορούσε να κάνεις λίγο παραπάνω καλύτερη δουλειά. Αλλά το ζούμε και εκτός κουτιού όπως εννοείται. Και το τελευταίο κομμάτι που αυτό δεν θυμάμαι, δεν το πρόσεξα καλά. Ναι, είναι η Ginny Weasley, οπότε εδώ μας έστειλαν τυπικά όλη τη σειρά. Όχι σχεδόν, εκτός των Αγία Θεσσαλονίκη. Οπότε όντως αυτό το κουτί βγήκε από την κάμερα με τα μυστικά, γι' αυτό άρχισε και τόσο πολύ να έρθει. Εδώ έχουμε την Ginny, εγώ με το ημερολόγιο και όσο να γράφει, τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραία με το ημερολόγιο είναι εδώ. Το Harry Potter νούμερο 58, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτή. Και για άλλη μια φορά εγώ είμαι εκτός πλάνου σίγουρα, τι λέει, έχουμε άλλο κομμάτι μέσα. Όχι μέσα, δεν έχουμε άλλο κομμάτι, οπότε το κουτί πλέον δεν μας χρειάζεται. Και τελικά δεν έχουμε Star Wars κομμάτι, τζάμπα η μπλούζα. Αλλά πού να φανταστείς τώρα ότι θα σου στείλουν μια ολόκληρη σειρά του Harry Potter, πλην του σχεδόν Αγία Θεσσαλονίκη. Αυτά νομίζω παιδάκια, μάλλον θα ανοίξουμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά του και τη λεπτομέρειά του. Θα ανοίξαμε λοιπόν, να θαυμάσουμε για άλλη μια φορά τη δουλειά τη Funko, η οποία εντάξει είναι πάρα πολύ καλή γιατί όλα τα ποπάκια που βλέπουμε είναι πάρα πολύ καινούρια. Και πάλι τσίμα χωρέσαν στο πλάνο, εντάξει, πιο αδικημένο ο Βιτζέριον εδώ με τον Night King να πούμε, αλλά ξεκινήσουμε με την Ghost, η οποία και αυτή είναι μόνη της ας πούμε στη σειρά της, αν όχι στην κατηγορία της, είναι η μόνη που έχουμε από τον Ant-Man and the Wasp, γιατί η Marvel έχουμε γενικά, τους άλλους από το X-Men, τον Deadpool Parody, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι όμως, κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία δουλεμένη είναι η στολή της, πόσο ωραία πισωκίνηση έχει γενικότερα. Όχι, γενικά είναι πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο δουλεμένο ποπάκι. Όλο και εδώ, όπως είναι αυτό το. Ήταν το περίεργο υλικό που ήταν φτιαγμένη η στολή της τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Την κάνει πιο ρεαλιστικό έτσι η Funko. Εντάξει, πίσω μας έχει και τα δικαιώματα Marvel και τα σχετικά, ξέρω εγώ, αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Και μπροστά η μάσκα της όπως ήταν, αυτό που φορούσε τέλος πάντων, κράνος ή ό,τι μάσκα, ό,τι είναι, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίο δουλεμένο ποπάκι όμως. Από τα πιο ωραία ποπάκια έτσι σε λεπτομέρεια που έχουμε δει. Από θέμα σκαλίσματος. Και το βάψιμο ότι είναι αρκετά καλό, απλά δεν έχει και πολλά χρώματα. Έχει ορισμένες αποχρώσεις αφού του γκρι, γαλάζιου ή κάτι ξέρω εγώ. Οι γυναίκες τα ξέρετε καλύτερα τα χρώματα και αυτά. Πάμε να δούμε το Harry Potter, τους Harry Potter, βασικά τα ποπάκια του Harry Potter, γιατί μας έστειλε σχεδόν μια ολόκληρη σειρά. Βγήκανε πάρα πολύ όμορφα με τους μανδραγόρες, έτσι ξέρω εγώ, πολύ ωραία λεπτομέρεια. Κοιτάξτε εδώ ποπάκι. Και ο μανδραγόρας τόσο μικρός, αλλά πόσο γαμάτα δουλεμένα ποπάκι είναι. Κοιτάξτε εδώ. Το μανδραγοράκι. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ το στόμα μπορούσα να το έχουν λίγο πιο ανοιχτό το μανδραγόρο, το έχουν λίγο κλειστό, μπορούσα να το έχουν πιο ανοιχτό ας πούμε και καλά ουρλιάζει μόλις το έβγαλε τσιρίζει ας πούμε μόλις το έβγαλε από τη γλάστρα. Αλλά παρόλα αυτά ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι, φαίνεται και λίγο η γραβάτα στα χρώματα του Gryffindor. Αυτά τα περίεργα κότ ας πούμε παλτά ξέρω εγώ που τους είχε φορέσει εκεί οι προφέσορς Προύτ που φορούσαν εκεί όταν ήταν για το μάθημα Κυπουρικής, αυτό για να προστατεύσουν τα αυτιά τους σαν... Δεν τις λέω το ασπίδες, αυτό πιο πολύ για το κρύο είναι ας πούμε το φοράς αυτό, αλλά εκεί ήταν για να προστατεύσουν τα αυτιά τους από το από την τόσο ψηλό ήχο ξέρω εγώ που έβγαζε η φωνή του Μανδραγόρα. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Για να συνεχίσουμε όμως, έχουμε εδώ, πάμε στο Ρον, ο οποίος ο Ρον ο Μανδραγόρας του, εντάξει, εντωμεταξύ, αυτό προσέχω τώρα, ο Ρον ο γιοτάς να πούμε, επειδή ήταν γιοτάς και στην ταινία, τον βάλανε σου λέει και το pop θα είναι έτσι. Μια ζωή γιορτά, αυτό θα είναι και το pop του. Και στο pop θα είναι γιορτά, οπότε κάτσε να τον βάλουν μια βάση. Γιατί είναι από τα λίγα αντρικά που έχουν βάση και δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, ο Harry Potter, α πούμε έτσι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Σαν pop, α πούμε, θα στηρίζονταν άνετα νομίζω και χωρίς βάση. Για τον λόγο του αληθής, για να το δοκιμάσουμε λίγο. Στηρίζεται άνετα και χωρίς βάση. Αλλά καλού κακού τον βάλανε μια βάση γιατί σου λέει αυτό Ρον είναι, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται, μπορεί να πέσει μόνο του. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι όμως, παρόλα αυτά έχουμε εδώ με τον λίγο διαφορετικό μανδραγόρα του, εντάξει τουλάχιστον δεν έχουν τις ίδιες μανδραγόρες σε όλα τα ποπάκια. Αυτός έχει και λίγο ανοιχτό στόμα έτσι ουρλιάζει. Διαφορετικά όμως είναι σχεδόν το ίδιο, στο αυτό που φοράει φαίνεται λίγο η γραβάτα ξέρω εγώ του Gryffindor. Ωραία και διαφορά σε αυτά εδώ στα αυτιά. Πάρα πολύ ωραίος. Καλά δουλεμένα ποπάκια όμως, εντάξει βαφές πολύ μικρά θεματάκια, ένα λίγο εδώ το γκρι ας πούμε βγήκε στο μαλλί το πορτοκαλί ή το κόκκινο, γενικά πολύ ωραία και καλά δουλεμένα ποπάκια και με εντυπωσίασε η δουλειά που κάνουν στους μανδραγόρες. Θα δούμε βέβαια και τον μανδραγόρα της Ερμιόνης, αλλά όχι, κάνανε πολύ ωραία δουλειά στους μανδραγόρες, πολύ ρεαλιστικούς τους κάνει, τόσο μικρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την Ερμιόνη μας. Η Ερμιόνη πάλι έχει τον πιο άσχημο μανδραγόρα ίσως και της Ερμιόνης βλέπω έχει δυο έτσι σαν κλαδάκια πάνω, δεν θυμάμαι αυτό. Α, όχι και του Ρόν έτσι είναι, της Ερμιόνης
Συγγνώμη, είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ του Ρόν και του Χάρι Πότερ. Ένα ενδιάμεσο καλούπι, έτσι ξέρω εγώ. Δηλαδή ούτε ουρλιάζει ιδιαίτερα, αλλά ούτε έχει χαμογελαστή φάτσα. Όχι τόσο χαμογελαστή βασικά, απλά είναι πιο θλιμμένο, ας πούμε, από τον Μανδραγόρα του Χάρι Πότερ. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Εντάξει, αυτή νομίζω πιο όμορφη από του τρει. Εδώ κλασικό γυναικείο παπάκι, οπότε μπορεί να το βάλει μια βάση άνετα για να στηριχτεί, που και αυτοί θα στηρίζονταν, δεν θα είχε θέμα και χωρί τη βάση. Από όλα αυτά συνηθίζουν να βάζουν, γιατί τα γυναικεία από έχουν πλέον καλύτερε αναλογίε, τι πιο καλέ αναλογίε του φάγκου που έκανε τελευταία, τα τελευταία χρόνια, με πιο μικρά σώματα, πιο μικρά πόδια, όχι και τα κλασικά παλιά γομάρια που είχαν. Πάρα πολύ ωραίο δουλεμένο παπάκι επίση, με πολύ ωραίο μαλλί. Εδώ έχουμε και αυτά και καλά είναι λερωμένα. Ναι, και εδώ αυτή η λεπτομέρεια ότι αυτά και καλά εδώ είναι λερωμένα, έτσι ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Εντάξει, αυτή τη λεπτομέρεια την έχουμε μόνο σε αυτήν. Ο Ρον, εντάξει, ο Ρον δεν λερώθηκε και πάρα πολύ γι' αυτό. Θες και αν έχει να κάνει με κάτι που είχε γίνει εκεί πέρα. Τίποτα, μήπως λερώθηκε η Ερμιόνη, δεν το θυμάμαι τώρα καλά. Εντάξει, πάει και λίγο καιρό από την τελευταία φορά που κάναμε μαραθώνα Harry Potter. Έχουμε εδώ την Τζίνι Βίζλι, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη. Και εδώ το μπάκι της πολύ ωραίο. Γενικά μου άρεσε η Τζίνι και στη ταινία, έτσι με τις φακίδες της, ξέρω εγώ, πάρα πολύ ωραία. Εδώ κρατάει το ημερολόγιο του Tom Riddle που την είχε δώσει, που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Horcrux, ένας πνευματουσιωτής του Voldemort, αυτός που είχε φτιάξει. Πάρα πολύ ωραία και γράφει κιόλας μέσα κάτι. Το έκανε δικό της ημερολόγιο, το καβάτουσε. Εντάξει, αν είναι αυτό. Έτσι. Αν είναι αυτό. Λογικά τώρα κάτι γράφει εδώ πέρα. Ναι, αυτό είναι, γιατί γράφει το όνομα Tom Marvolo Riddle. Ναι, γράφει το όνομα, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το διαβάσετε εσείς. Τόσο μικρό που είναι έτσι που τρέμει και το χέρι μου φτάσει στην κάμερα. Αλλά εδώ φαίνεται, δηλαδή διαβάζεται με κανονικά γράμματα ότι γράφει Tom Marvolo Riddle. Πάρα πολύ ωραία, έχει το όνομα του Lord Voldemort. Του θνητού Lord Voldemort, πριν γίνει Lordos, ας πούμε. Θνητού. Εντάξει, πάλι θνητό ήταν, απλά είχε κάνει κόλπα ωραία με τους πεντουσιωτές και με αυτά και παρέμεινε στη ζωή, να το πεις έτσι όπως παρέμεινε τέλος πάντων. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο παπάκι και το παπάκι της Τζίνι. Έχουμε εδώ με τα χρώματα του χιτώνα της, τα χρώματα του χιτώνα της μάλλον. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε εδώ στο Lockhart, ο οποίος αυτός παίζει να είναι ο πιο ωραίος από όλα της σειράς. Έτσι με αυτή την περήφανη στάση ας πούμε που είχε, το μαλλί του πάρα πολύ ωραία δουλειά κάνανε. Αυτός αν θυμάμαι καλά έχει βγει και κάπου εξκλούσιο, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, με άλλο χρώμα, με μπλε χρώμα νομίζω, γαλάζιο χρώμα η ενδυμασία του. Να κυριαρχεί το γαλάζιο εκεί πέρα. Νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά το exclusive του είναι έτσι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα που κανένα Think Geek να ήταν. Πού ήταν, δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ ωραίο και εδώ έχει και αυτή την ωραία διαφορά που μου αρέσει στα παπούτσια που είναι πιο γυαλιστερά και έχουν την πιο γλωσσή βαφή, ας πούμε, σχέση με τον υπόλοιπο που είναι πιο ματ. Ωραίος, νομίζω ότι πιο ωραίος είναι αυτός. Με τα κουμπάκια του, έτσι ξέρω εγώ, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και στο μαλλί του πολύ ωραία δουλειά. Ωραίος. Εδώ κυριαρχεί ο Harry Potter σε αυτό το hall. Πάμε όμως σιγά σιγά, όχι δεν θα φύγουμε από κόμμα του Harry Potter, να δούμε και ένα Slytherin, εντάξει τόσο Gryffindor φτάνει, πήξαμε στο Gryffindor. Πάμε να δούμε εδώ και ένα Slytherin τον καθεαυτού, τον Riddle ή τον Lord Voldemort πριν γίνει ο Voldemort, όσο ήταν έφηβος ακόμα και μαθητής στο Hogwarts. Πάρα πολύ ωραίο και εδώ με το σήμα και τα χρώματα του Slytherin ας πούμε, το σήμα του Hogwarts είναι γενικά και πιο πάνω έχει λίγο, έτσι σαν μια καρφίτσα ξέρω εγώ τι να είναι εκεί πάνω τα χρώματα του Slytherin, πάνω στο γιακάτο. Πάρα πολύ ωραίος όμως. Ο Tom Marvolo Riddle. Ωραίος. Έτσι με την κουκούλα, έτσι ξέρω εγώ. Ωραίος. Και αυτός νομίζω έχει βγει κάποιο exclusive σε ασπρομαυρός. Νομίζω. Για κοίταξε, αυτό παραπέμπει και στην κάμα με μυστικάκι που έμπαινε μέσα ο Χάρη και τα έβλεπε λίγο ασπρόμαυρα. Ή κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι τώρα καλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Πάμε να δούμε, να φύγουμε λίγο από το Harry Potter. Πάμε σε Marvel. Έχουμε τον Gable. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ δυνατός X-Men κιόλας. Αν θεωρείται X-Men. Τώρα εδώ έχουμε ένα μπερδεματάκι. Πάρα πολύ ωραίος όμως, ωραίο κομμάτι με το τεράστιο όπλο του. Το οποίο και στην κανονική ταινία θυμάμαι καλά ήταν ακόμη πιο μεγάλο. Bobblehead εννοείται, γιατί μιλάμε για pop της Marvel. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Ωραία δουλεμένος με τα μαύρα, τα καφέ του, ξέρω εγώ, στα λουριά του, να μην έχει χάσει πολύ χρώμα, το μεταλλικό χέρι που είχε. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το μάτι δεν έχουμε και την πιο τρελή δουλειά σου όπως ήταν στην ταινία που ήταν ολόκληρος έτσι, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίος. Γιατί εδώ είναι από το πάροντι όπως προείπαμε. Πάμε στον κολοσσό, στον X-Men με το πιο... με το δέρμα από ατσάλι ας πούμε ή τιτάνιο, τι μπορεί να ήταν, δεν θυμάμαι. Ωραίος και αυτός. Εδώ η όλη βαφή του είναι πιο γλωσσή όπως μπορείτε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίος. Έχουμε και το X των X-Men εδώ στη ζώνη του.
Εδώ η βαφή του και η δουλειά του είναι λίγο πιο πρόχειρη, ας πούμε. Βλέπω έχει φύγει πολύ κίτρινο από αυτούς τους σημάδες λουριά, αν θα τα στράψω, ας πούμε, εδώ τη ζώνη και στη στολή του έχουν φύγει λίγο κίτρινο στο μπλε, λίγο μπλε στο κίτρινο και πάει λέγοντας. Κατά τα άλλα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και Bobblehead εννοείται, γιατί μιλάμε για pop της Marvel. Ωραίος, ωραίος και ο γομάρι, έτσι λίγο βαρύς, ξέρω εγώ. Πάμε να δούμε και την Warhead. Λοιπόν, εδώ τώρα, άχισε. Απλό, πολύ απλό κομμάτι, πολύ generic κομμάτι, ας πούμε. Αλλά, εντάξει, τώρα μέσα στο κουτί που τις έχουμε εμείς, φαίνεται ότι είναι Marvel, θα γράφει X-Men και ξέρω εγώ. Μόνο η Domino μας λείπει τώρα από αυτή τη σειρά. Η Domino στην ταινία του Deadpool μου άρεσε πάρα πολύ στο Deadpool 2. Γενικά, σαν χαρακτήρα, σαν οτιδήποτε, πάρα πολύ ωραία ήτανε. Και αυτή είναι ένα ωραίο κομμάτι. Ωραίο παπάκι. Έτσι, ωραία δουλειά, ωραία λεπτομέρεια σε αυτά που φοράει, ξέρω και αυτά. Λίγο η δουλειά τους είναι λίγο περίεργη. Νομίζω ότι την καλύτερη δουλειά από αυτά την έχει ο Cable. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δύο μεγάλα, στα πιο γαμάτα της υπόθεσης. Στην Daenerys, όπου είναι ένα pop deluxe, βαρύ pop, μεγάλο pop. Αυτό που λένε pop deluxe είναι όπως εκείνα τα Star Wars που είχαμε δει, τον Darth Vader πάνω στο T-Fighter, το Advanced T-Fighter, το T-Fighter Pilot. Που ήταν έτσι και ήταν η μισή όμως, γενικά το Star Wars το κάνει αυτό. Ή τον Τσουμπάκα που είχαμε δει πάνω στο AT-ST από το προηγούμενο Pop in a Box και εκείνο θεωρείται Pop Deluxe. Και αυτό μπαίνει στα Pop Deluxe, η Daenerys πάνω στο θρόνο του Dragonstone. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Γενικά από πίσω, εντάξει, δεν έχει και την super wow δουλειά. Αλλά από μπροστά έτσι που είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι που κάθεται ένα κοντινό στην Daenerys η οποία γυρνάει και λίγο το κεφάλι της. Εντάξει, όσο μπορεί να γυρίσει, ας πούμε, δεν έχει και full ελευθερία κίνησης, ας πούμε, αλλά εντάξει, όσο γυρνάει έτσι εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο κομμάτι, ένα κομμάτι που εύκολα το έχω και εκτός κουτιού. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ αυτά που φορούσε, στο χέρι εδώ το δαχτυλίδι, ξέρω εγώ αν είναι αυτό ή κάτι. Και το μαλλί της φαίνεται πολύ ωραίο. Κάνανε και στο μαλλί και πίσω δουλειά ακόμα, δηλαδή όσο μπορώ να γυρίσω το κεφάλι της λίγο παραπάνω. Δεν το παράτησαν πίσω να πούμε ότι ξέρεις δεν φαίνεται οπότε άστο. Κάνανε και πίσω δουλειά, καλό αυτό. Και εδώ στο θρόνο επίσης πολύ ωραία δουλειά, όπως ήταν και στη σειρά του Game of Thrones, ας πούμε, που πίσω είχε ένα κομμάτι για να χωράει ακριβώς ο άνθρωπος. Να κάθεται δηλαδή ο άνθρωπος και να μπαίνει μέσα σαν τα μπάκετ καθίσματα των αυτοκινήτων, ένα πράγμα κάπως έτσι όπως ήταν και εκεί. Όχι βέβαια, εντάξει δεν ήταν έτσι, μαλακίες λέω τόση ώρα. Εδώ είναι τσφάνκο κόλπα αυτά, λογικά. Ήταν λίγο περίεργος ο θρόνος, αλλά αυτό το πράγμα ξέρεις ακριβώς το εδώ κομμένο για να χωράει ένα pop δεν ήταν σίγουρα. Θα μπορούσε όμως, σαν bucket καθίσματα όπως προείπαμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο παγιό, όμως πέρα από την πλάκα, πολύ όμορφο και το μαλλί της πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Μία από τις 850 ταινίες που έχουν βγει, δεν πειράζει, ας βγάλουν άλλες τόσες, τις θέλω εννοείται. Και πάμε για το Crown Jewel, ας πούμε, αυτού του βίντεο. Ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Ο Icy Viserion, βασικά σου βγάλουμε λίγο τον Night King. Θα τον δούμε λίγο ξεχωριστά τον Night King. Ο Icy Viserion σαν κομμάτι πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος με τον Drogon που είχε βγει με την Καλύση, που καθόταν πάνω η Καλύση. Σε αυτά τα δύο θα μπορούσα να κάνω μια σύγκριση, δηλαδή ένα βίντεο σύγκριση ξέρω εγώ, να τα δούμε λίγο, να τα συγκρίνουμε. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι όμως. Κοιτάξτε εδώ για τι κομμάτι μιλάμε. Πόσο ωραίος είναι. Ο Viserion αφού έπεσε και πέθανε και τον ανέστησε, τον ξανασήκωσε ο Night King και τον έκανε δικό του. Εντάξει, τώρα μην γράψει κανένα spoil, παιδιά. Όποιο τώρα δεν έχει δει αυτά, εντάξει. Τι να σα κάνω. Μόνο και μόνο που βλέπετε αυτό το ποπάκι είναι spoil. Γενικά στην εποχή που ζούμε πλέον δεν αφήνετε πολλά πράγματα να τα δείτε αργότερα γιατί τα spoil έρχονται καθημερινά από παντού. Πάρα πολύ όμως, και είναι πάρα πολύ ωραίος ο Viserion και ο Night King τώρα. Ο οποίος Night King είναι, δεν θυμάμαι τώρα καλά στην Daenerys του, νομίζω ότι η Daenerys έτσι ήταν. Δεν έχει ούτε κάποια βάση ούτε κάτι να κρατάει συγκεκριμένο. Νομίζω ότι και αυτή έτσι ήταν σε μια περίεργη στάση και καθόταν πάνω. Εδώ τώρα έγινε πολύ ωραία δουλειά. Έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια στο κεφάλι. Γιατί δεν είναι όπως το παλιό του, ας πούμε, που απλά ήταν λίγο βαμμένο. Ήταν ένα κανονικό κεφάλι και απλά είχε μερικές γραμμές για να φανούν αυτά και καλά και εδώ πάνω. Εδώ είναι σκαλισμένο έτσι. Είναι 3D, το πιάνει, είναι ανάγλυφο αυτό το πράγμα. Δεν είναι μπογιά. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ κομμάτι. Όσοι δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα. Και εγώ κακώς το άφησα τόσο, άρα εντάξει είπα άντε μήπως το στείλει το Pop in a Box να γλιτώσουμε και κανένα φράγκο. Και οπότε μας βγήκε αυτό το κομμάτι 9 ευρώ. Ένα κομμάτι κάπου στα 30 με 40 ευρώ ξέρω εγώ, περίπου εκεί. Πάρα πολύ ωραίος όμως, πόσο ωραίο κομμάτι. Μ' άρεσε πολύ όταν τον πρωτοείδα γενικά, είπα μπράβο στη Fango, ξέρεις φάνηκε για άλλη μια φορά η εξέλιξη της Fango σε σχέση με τον παλιό, που εκεί είχε απλά μερικές γραμμές, εδώ έχουν όλο το κεφάλι είναι ανάγλυφο. Πάρα πολύ ωραίος. Και κάθεται απλά πάνω. Απλά τον βάζεις πάνω, δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, ξέρω εγώ,
και δεν κάθεται και τόσο καλά. Δηλαδή, αν αρχίσει να το κουνάς έτσι, απλά θα πέσει, απλά θα φύγει. Πάρα πολύ ωραίο και μαζί είναι κάπως έτσι. Κρατάω λίγο με το χέρι εγώ πίσω σε αυτό που φοράει, να στερεωθεί λίγο. Το άλλο που γυρνάει δεν θα τον βάλω σίγουρα, γιατί εδώ δεν θα κάτσει. Αυτός όπως είναι τα φτερά του και αυτά δεν θα κάτσει πάνω σε αυτό για να γυρίσει. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος. Γιατί εδώ η περιστρεφόμενη βάση μας, άμα ήταν λίγο πιο μεγάλη, θα έμπαινα. Αλλά τώρα αυτός, δηλαδή, άμα κάνω όπως το βάζω, κοιτάξτε εδώ κάπως έτσι. Ήδη ρίξαμε ένα κομμάτι και θα κάτσει, ρε, το θηρίο με βγάζει άκυρο. Βγάζει άκυρο αυτά που λέω τόση ώρα. Πάρα πολύ ωραίος. Έκατσε τελικά. Εδώ, γιατί δεν περίμενα να κάτσει για κανέναν λόγο, αλλά τελικά έκατσε. Λοιπόν, αυτά. Πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γιατί μου είχε λείψει κιόλας το Poppin' Box. Είχαμε καιρό να λάβουμε Poppin' Box, να πω την αλήθεια. Και τον Αύγουστο, τον Ιούλιο βασικά, τον Αύγουστο που παρέλαβα του Ιουλίου ήταν μόνο ένα κομμάτι, ήταν μόνο το ντιβάκι με το Mecha της από το Overwatch, αλλά και εκείνο ακόμα ένα πολύ καλό κομμάτι. Μόνο και μόνο αν σκεφτούμε ότι μας βγήκε κάπου στα 11 ευρώ την ώρα που κανονικά κάνει κάπου στο 40, 5 πάνω, 5 κάτω, ξέρω εγώ περίπου εκεί. Αυτά νομίζω ένα πολύ ωραίο haul για άλλη μια φορά. Απλά τζάμπα βάλαμε την μπλούζα Star Wars. Δηλαδή πόνταρα κύκλο ασφαλώ λέω σίγουρα ένα, έστω ένα Star Wars από το solo του Boost, τη λέω θα έχουμε. Τελικά δεν είχαμε. Έπεσε εδώ πολύ βάρο του Harry Potter. Μα έστειλε σχεδόν όλη τη σειρά του Harry Potter και σχεδόν όλη τη σειρά αυτών εδώ από το X-Men το Deadpool Parody. Εδώ μόνο η Domino λείπει νομίζω. Εδώ λείπει μόνο η Domino. Και εδώ λείπει μόνο σχεδόν ακέφαλο Sneak που δεν θα πάρω το απλό του κομμάτι γιατί έχω πάρει ήδη, απλά θα το δείτε λίγο αργότερα, το San Diego Comic Con που ήταν Glow in the Dark. Αυτά νομίζω παιδάκια, μου δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Να πούμε για άλλη μια φορά για το Poppin' Box στο γαμάτο είναι ότι εντάξει κάτω έχω το referral μου όπου με αυτό παίρνετε 20% στην πρώτη σας παραγγελία έκπτωση και εγώ κερδίζω μόλις 2,5 λίρες από αυτό. Όπως στο προηγούμενο haul που είδαμε μέσα στη βδομάδα που ήταν όσα εξαργύρωσα από όλα τα χτυπημένα ή τα referral σας. Και να πούμε ότι και αυτή τη φορά ήρθαν και τα χτυπημένα, οπότε θα έχουμε και εδώ πάλι κάνα ριφαντάκι για επόμενες εξαργυρώσεις τέλος πάντων στο account credit μας. Λοιπόν, αυτά να πούμε μια τελευταία για το Poppin' Box, ότι μπορείτε, ο καθένας μπορεί και γενικά όποιος χρειάζεται κάτι να με ρωτήσει σίγουρα, μπορείτε να βάλετε ποια κομμάτια θέλετε, ποια δεν θέλετε και ποια έχετε ήδη. Αυτά που έχετε ήδη δεν θα σας τα στείλει και αυτά που έχετε βάλει ότι έχετε. Μόνο μην αφήσετε κομμάτια, δηλαδή πριν κάποιος ξεκινήσει συνδρομή, μην αφήσει κομμάτια που να μην τα έχει πειράξει καθόλου. Νιούτρα, αλλά στα πούμε. Το γκρι που δεν το πειράζει καθόλου. Γιατί υπάρχουν πιθανότητες να βγάλεις από εκείνο. Μετά υπάρχει δυνατότητα να επιλέξεις ολόκληρες κατηγορίες. Άμα κάνεις κωδικό, μπαίνεις κάτω, μπαίνεις στο Your Account και πηγαίνεις κάτω-κάτω και μπορείς να επιλέξεις ολόκληρες κατηγορίες. Δηλαδή να ακυρώσεις τη Marvel κατηγορία, αν θες να παραλαμβάνεις Marvel. Να βάλεις μόνο Harry Potter ή μόνο. Αν και έχει κιόλας καθαρά μόνο του Harry Potter συνδρομές ή μόνο του Star Wars, μόνο τη Marvel, ξέρω εγώ και αυτά. Αρκεί όπως είπαμε να κάνεις λίγο δουλίτσα και να βάλεις ποια έχεις, ποια θέλεις και ποια δεν θέλεις. Για να σου στείλει μόνο από αυτά που έχεις βάλει ότι θέλεις, ας πούμε, ή το πράσινο χεράκι, το thumbs up, το πράσινο χέρι, ας πούμε, να σου στείλει μόνο από αυτά. Τώρα νομίζω μπορούμε να κλείσουμε ήσυχα το βίντεο, μπορώ να κλείσω ήσυχο στο βίντεο γιατί είχα και καιρό να τα πω λίγο αυτά περί Poppin' Box. Οτιδήποτε εννοείται ότι χρειαστεί ο καθένας να με στείλει να το πω. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και κάτι που πρέπει παιδάκια μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.